think that we played θεωρώ ότι σήμερα κάναμε συνολικά ένα καλό παιχνίδι και κερδίσαμε πολλές μονομαχίες και πιστεύω ότι ήταν θέμα χρόνου το πότε θα σημειωθεί το γκολ. Είχαμε και άλλες ευκαιρίες για να σημειώσουμε και άλλα γκολ. Δεν το καταφέραμε και ελπίζω ότι θα το κάνουμε στο επόμενο παιχνίδι. Τρία μάτσα απομένουν για να τελειώσουν τα play-off. Δύο μάτσα μακριά από την Τούμπα. Με Παλιόνιο και με ΑΕΚ, Νέα Σμύρνη και ΟΑΚ αντίστοιχα. Και στη συνέχεια τελευταία αγωνιστή με τον Παναθηναϊκό. Πιστεύει, πώς βαθμούς πιστεύει σε αυτά τα παιχνίδια που αφορεί για να είναι στην πρώτη θέση. Δυστυχώς δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον για να σας πω το τι θα γίνει. Δεν ξέρω πόσα παιχνίδια θα κερδίσουμε. Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα πάμε για να κερδίσουμε και τα τρία παιχνίδια αυτά, όπως κάνουμε κάθε φορά, και το τι θα γίνει στο τέλος θα το δούμε όταν πλέον θα έχουν ολοκληρωθεί. Ναι, ήταν ένας τρόπος να δείξουμε την υποστήριξή μας στο πρόσωπό του, γιατί και εκείνος από τη μεριά του πάντα είναι δίπλα μας και μας προστατεύει. Και προσωπικά ήταν και ένας τρόπος να του πω ευχαριστώ, γιατί μου έδωσε χρόνο συμμετοχής στο σημερινό παιχνίδι. Και πρέπει να ξεχάσουμε το τι έχει συμβεί στο παρελθόν και να κοιτάξουμε μπροστά, να δούμε τα τρία παιχνίδια που απομένουν για να ολοκληρωθεί η σεζόν. Τι σημαίνει για τον μια κρίση στην Εθνική Σερβία? Είναι η εκπλήρωση ενός παιδικού ονείρου και είναι μια μεγάλη τιμή για μένα που θα μπορέσω να εκπροσωπήσω την πατρίδα μου και να προσπαθήσω να τη βοηθήσω να προκριθεί στο παγκόσμιο κύπελλο. Σίγουρα, όπως έχω πει πολλές φορές στο παρελθόν, ήταν μια πολύ καλή κίνηση για μένα. Ήταν το σωστό βήμα που έπρεπε να κάνω και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Σήμερα πήγε το 10ο γκολ στο ΠΑΟ. Πριν την ώρα που ήρθες, περίμενε ότι θα έπρεπε να προπονηθήσω και έπρεπε κάτι καλύτερο. Ο πρώτος στόχος προσωπικός που είχα θέσει όταν ήρθα ήταν να πετύχω γύρω στα 10 γκολ μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Έχουμε κάποια παιχνίδια ακόμα, οπότε δεν ελπιστώ να σκοράρω κι άλλα.